Παρακαλώ τώρα, ελπίζω να είναι έτοιμος. Θα ήθελα πάρα πολλά να μου το τραγουδήσει. Είναι ο Χοβίκ, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Χοβίκ μου. Γεια σου, Καλιά. Πώς είσαι, ε? Είμαι τέλεια εγώ, εσύ? Είσαι τέλεια, φαίνεσαι ότι είσαι τέλεια. Είσαι φανερά μαυρισμένος. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ? Ευχαριστώ. Καμνό σαλάριο μου, φέτος δεν αντέχω τον ήλιο, δεν μπορώ να κάτσω. Θέλω να κάτσω 5 λεπτά μέσα στο σολάριο, να βγω μαυρισμένη. Θέλω ευκολία στη ζωή μου. Αλλά... Θέλω να μου πεις πώς είναι ο έγχαμος βίος. Ο έγχαμος βίος είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως ήταν πριν, για να είμαι ειλικρινής. Άτερε, να άλλαξε τίποτε. Όχι προς το παρόν. Ας πούμε, αν μπαίνεις μέσα στο σπίτι να λες «Γενέκα, ήρθα!» Καλά, το δεν έκανα τόσο πριν. Α, έκαμνες το. Εντάξει. Ναι. Όχι, είναι, ξέρεις, είναι πολύ... Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και παντρευτήκαμε τελικά. Μετά από τόσο καιρό. Δεν έχει αλλάξει κάτι όμως προς το παρόν. Τίποτε, α. Πόσο περάσατε την ημέρα? Πες μου, λέω, είδα βίντεο, είδα φωτογραφίες. Αλλά πες μου λίγο πώς το βίωσες. Παναγιά μου, πανέμορφη, νύφη, πανέμορφη. Δώσε τα φιλιά μου και τα χαιρετίσματα μου. Ναι. Θα τις τα πω, ναι. Περάσαμε τέλεια, η αλήθεια είναι. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη μέρα και όλες οι αναμνήσεις που έχω είναι απίστευτα θετικές και όμορφες. Δεν είχαμε καθόλου άγχος. Νομίζω πως ήμασταν πολύ χαρούμενοι και αυτό φαινόταν, ας πούμε, στον κόσμο, ότι τα καταφέραμε τελικά, επειδή ξέρεις, δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Ναι, λόγω COVID. Με όλη αυτή την κατάσταση. Όλα πήγανε πολύ καλά. Φυσικά ήμασταν μέσα στην εκκλησία και εγώ νιώθω ότι να βγούμε έξω, να έχουν έρθει οι δεινόσαυροι, θα έχει έρθει η εξωγήινη μετά από τόσα πολλά πράγματα που ζήσαμε για να κάνουμε τον γάμο. Ναι. Αλλά ευτυχώς ήταν όλα καλά. Άρα, Χοβίκ μου, όσοι παντρεύτηκαν φέτος, το ίδιο πράγμα ζήσαν. Νιώθαν ότι όλα πιέναν εναντίον τους. Όσον και αν οργανώνονταν, όσον και αν είχαν τα πλάνα τους, κάτι γίνεται πάντα και ακυρώναν το γάμο. Δηλαδή, όσοι ξέρω πάρα πολλά ζευγάρια, ναι, που το βίωσαν το πράγμα. Άκου, εμένα ήμουν στα λάματα μου και πιάμε και είπα μου, μην ανησυχείτε, δεν αισθήσαμε τίποτα ακόμα, επειδή έβρεξε, ψιλοβρέχει δάμε και περιμένουμε ότι θα βρέξει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ δυνατά, ας πούμε. 25 Ιουλίου. Φέρτε ομπρέλες, φέρτε στα λάματα τώρα, μόλις είχαμε μιλήσει στα λάματα. Λέω, εντάξει, οκ, θα ανησυχήσω το πολύ πολύ να... Να βρέξει, να κατεβεί τη φώνας. Έτρωγα από την κατσαρόλα, ακόμα τρώω από την κατσαρόλα. Θα βρέξει, αλλά τουλάχιστον θα είναι οι πρώτες βροχές που θα είμαι παντρεμένος. Ναι, είδες, μετά βλέπεις τα ούλα, είσαι κάπως να γίνει ο γάμος και ό,τι θέλει ας γίνει έξω. Ναι, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω, εμέθυσες? Όσον πρέπει, ξέρεις. Δεν έφτασες στο τέρμα. Όχι, και δεν ήξερα αν έπρεπε να... Ενώ γενικά σαν άνθρωπος δεν είμαι πολύ του ποτού. Αλλά με όσους φίλους μίλησα μετά, έλαβα μου ότι ξέρεις, είναι πάρα πολύ οκ. Okay. Τι εννοείται, δεν έπρεπε. Ενεμέθησε κάποιο στο γάμο, έτσι να γίνει. Έλα, έγινε. Η κουμπάρη μου. Η κουμπάρη μου. Προφανώς ο πρώτος μου κουμπάρος ήταν εντάξει. Λες, έγινε. Μαζεύκαμε τον. Αλήθεια. Τραγούδησες κιόλας? Ναι, ναι, ναι. Τραγούδησα λίγο. Τι τραγούδησες? Τραγούδησαμε και με την Αρετίνη ένα τραγούδι. Oh. Ναι, που μας χαρακτηρίζει πάρα πολύ. Που μας αρέσει πάρα πολύ κιόλας. Ποιο τραγούδι? Του Σάκη του Ρουβά, το «Θα με μια ζωή δίπλα, ναι, σου εγώ». Ναι, αφιερώνεται, ναι, το ένα στον άλλον, είμαι σίγουρη να το τραγούδι. Εντάξει, είσαστε, ναι, σχεδόν μια ζωή, εγώ έτσι το νιώθω. Είμαστε 8 χρόνια. Ναι, εγώ, αφού λαλό σου νιώθω σαν να και... είσαστε ήδη, από τότε που σε θυμούμε, ας πούμε, που είσαι, ναι, μαζί, ναι. Θέλω να σε ρωτήσω... Πες μου, ας πούμε, και μετά επέστρεψετε σπίτι, θα κάνετε, να κάνετε έναν ταξίδι, να θα κάνετε κάτι? Ταξίδι δεν κάναμε φέτος ακόμη. Δεν είχαμε και πολύ χρόνο, η αλήθεια είναι. Εγώ συνεχίζω εμφανίσεις, παίζα. Είχαμε λίγες μέρες, πήγαμε στο Πισούρι με λίγες διακοπές. Εντάξει, κάτι είναι. Μια χαρά, ναι, είναι πανέμορφα εκεί. Τώρα που βρήκα την ευκαιρία μου είπε συγχαρητήρια για το καινούριο σου το βίντεο κλιπ. Μου άρεσε πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολλά. Πες μου λίγο που είσαι φέτος, που μπορούν να σε δούμε live. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε την Παρασκευή, δηλαδή σε 3-4 μέρες already. Ξεκινάμε μαζί με τον Νίκο Κουρκούλη
στο Ασμάδιον, εδώ στη Άντε, Λευκοσία. θέλω σε παρακαλώ να μου πεις πρώτο. Θέλω να μου πεις το τραγούδι σου, το πρώτο μου φκένεις. Ποιο είναι το πρώτο? Με ποιο θα φκένω? Ναι. Θα φκένω με έναν δικό μου, με το δικό μου το καινούριο. Άντε, πες μου το λίγο. Και δηλιάζω μη θυμώνεις, σ' ένα φίλι να με κλειδώνεις, αυτό μονάχα σαν βράχος να πεις μόνη. Να σου πω πάρα πολύ ωραία. Αρέσκει πάρα πολύ το τραγούδι. Ευχαριστώ, χαίρομαι πάρα πολύ. Πάρε καλό τάξη εδώ. Στίχους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στίχη της Ρένα Καμάρη. Μουσική την έχω γράψει εγώ. Εμποδούν τα τραγούδια που έχει πολλά χρόνια που το έχω γράψει και ήταν πάντα εκεί και φέτος πάλι ένιωσα έτσι. Νιώθω ότι πλέον πρέπει να βγάζουμε οι καλλιτέχνες πολύ μπράμα. Αυτό πιστεύω. Πώς έγινε η συνεργασία με τον Κουρκούλη? Είναι κάτι το οποίο συζητιέται από πέρσι αυτό το πράγμα. Ξέρεις τον προσωπικά, είχατε κάποια σχέση? Όχι, έχουμε να ανταλλάξει μόνο μερικά μηνύματα μέχρι στιγμής στο okay. Instagram και θα, την Πέμπτη να έχουμε μια κοινή πρόβα που θα γνωριστούμε. Όχι, βασικά την Τετάρτη, είναι ευτυχώς που το θυμηθήκα. Ναι. Συγγνώμη, την Τετάρτη, κάνουμε... λες Τετάρτη είναι αύριο. Ναι, σημαίνει Τρίτη, ναι. Ναι, οκ. Ναι. Λατρεύω ο Νίκος Κουρκούλη, εντάξει, θεωρώ πως είναι από τους καλύτερους τραγουδιστές ever ο Νίκος Κουρκούλης. Και τεχνικά, αλλά έχω ακούσει και τα καλύτερα για τον Κουρκούλη. Είναι μεγάλη χαρά που θα συνεργαστώ μαζί του. Και νομίζω πως θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα θεού θελοντός. Το έχουμε ανάγκη όλοι μας, έτσι, να βγούμε έξω να... Θέλω έτσι να μου τραβήσεις έτσι ένα βίντεο που είναι σπρόβες. Ναι, οκ, θα στείλω. Να μου στείλεις να πάρω μια γεύση και θα έρθω να σε παρακολουθήσω live. Σου το υπόσχομαι. Ναι, να έρθεις. Θα περάσουμε εν τέλεια. Η αλήθεια είναι πως ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ καλό και εγώ και ο Νίκος Κουρκούλης ήταν και η Κλεοπάτρα μαζί μας. Είναι μια πολύ καλή τραγουδίστρια. Okay. Πολύ ωραίο μαζί. Πολύ... Πού θα είστε, συγγνώμη, δεν θυμούμε. Στο Ασμάτιον. Στο Ασμάτιο, τέλεια. Εδώ στη Λευκοσία και... Ναι. Είναι στέκιν αυτό το μαγαζί. Είναι πρώτη φορά συνεργαζόμαι. Θα εμφανιστώ εγώ σε αυτό το μαγαζί και ανυπομονώ πώς και πώς. Να είσαστε έξω. Θα είμαστε μέσα. Α, μέσα. Οκ. Okay. Έξω καρδιά, αλλά μέσα. Θα έρθω να σε δω. Σου εύχομαι να είναι υπέροχη τούτη χρονιά ευχαριστώ σου. Πολύ. Τα φιλιά μου στην Αρετιδόσε. Και θα τα, ξαναπού... ναι. θα τα ξαναπούμε. Φιλιά πολλά. Ναι, καλή χάρηκα φιλιά που πολλά. Σε είδα. Και εγώ. Bye, bye. 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 Bye.